Γίνεται να καταστραφούν ολοσχερώς, ένα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Βεβαίως έχουν υποστεί ζημιές και τα γραφεία της εν λόγω Μάντρας. Βεβαίως η σκηνή, όπως βλέπετε και εσείς, παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία. Είναι ιδιοκτησία δύο προσώπων, ενός 38χρονου και ενός 50χρονου, οι οποίοι θα δώσουν τις δικές τους καταθέσεις στην πορεία της ημέρας. Καλύπτεται από ασφάλεια, μας λένε πληροφορίες, ενώ οι ανακριτές τώρα αυτή τη στιγμή αξιολογούν το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που υπήρχε στο εν λόγω κατάστημα. Βεβαίως ο εμπρισμός αυτός, να πούμε ότι έχει σημειωθεί τα ξημερώματα, εν αναμονή βεβαίως και της επίσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Ιωάννα Νικολάου, μαζί με τον αρχηγό της υπηρεσίας, τον κύριο Ζαχαρία Χρυσοστόμου.